Με την απόγνωση ζωγραφισμένη στα μάτια, κοιτούν οι αγρότες του Δήμου Τοπίρου τη βιβλική καταστροφή που έπληξε τις καλλιέργειές τους, οι οποίες κυριολεκτικά εξαφανίστηκαν κάτω από όγκους νερού, αφήνοντας πίσω μόνο την απελπισία. Κάθε χρόνο, αυτά τα λέγαμε πάλι πρόπερση, είχαμε τα ίδια πράγματα πάλι, στο ίδιο έργο θεατές. Δεν αλλάζει το σκηνικό καθόλου. Όπως βλέπετε κι εσείς, πάλι υποστήκαμε ζημιές. Τώρα πρέπει να έρθουν οι υπηρεσίες να δουν, να ράνουν, αλλά το θέμα είναι ότι το σκηνικό συνεχίζει και γίνεται το ίδιο και χειρότερο. Αν δεν καθαριστούν, δεν ανοιχτούν σωστά τα κανάλια, να ανοιχτούν παραπάνω, θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Τι σημαίνει αυτό για τους αγρότες? Ζημιά. Φυσικά αργήσαμε με τα στάρια, δεν έβρεξε εδώ και 2 μήνες. Τώρα στη φύτρα πάνω είχαμε και τις παγωνιές. Πάγωσαν. Έπεσε και το νερό πάνω εδώ. Πάλι θα ξαναγίνει ο καιρός παγωνιά και αυτά. Άντε, έλα, βγάλεις εσύ παραγωγή. Δεν θα γίνει τίποτα. Λέγαμε να βάλουμε και παντζάρια φέτος. Ορίστε. Πότε θα μπούμε μέσα στα χωράφια και τι θα κάνουμε πάλι? Τίποτα. Πάλι δεν θα ξαναβάλουμε. Είναι τα χωράφια μαύρο χώματα. Δεν μπορείς να μπεις μέσα τώρα. Πότε θα τραβήξουν και τι θα κάνουν? Αυτό χρονικά για πότε θα μπορούν και πάλι να είναι σε μια φυσιολογική μορφή όλες αυτές τις αγροτικές επιτάσεις? Αυτό την άνοιξη τώρα. Τώρα ήδη ο Φεβρουάριος, το Μάρτιο και αναλόγως τον καιρό βέβαια. Αν είναι βγάλει κάποια βοριά και τραβήξουν, καλώς. Αλλιώς και Απρίλιο. Έχει χωράφια μέσα μαύρο χώματα, όλο είναι φέτα, λάσπη. Όπως βλέπετε έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλες ζημιές. Η ποσότητα του νερού είναι τεράστια, δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά τόση μεγάλη καταστροφή. Από πλευρά του Δήμου, όλα τα συνεργεία του Δήμου αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες, JCB, Fuchs, οτιδήποτε, είναι επιποδός. Συνέχεια βρίσκονται σε όποια χωριά υπάρχουν προβλήματα. Το ίδιο και αρμόδια αντιδήμαρχοι είμαστε όλοι έξω. Δεν έχουμε σταματήσει όλο το 24ωρο. Και στη συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη και τον Φώτη τον Καραλίδη από εδώ. Όσον αφορά τώρα τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εδώ η κατάσταση είναι δραματική. Όπως βλέπετε, δεν ξέρουμε καν πού υπάρχει χωράφι, πού υπάρχει δρόμος, πού υπάρχει κανάλι. Όλα έχουν γίνει ένα. Ήδη έχουμε επικοινώνηση εχθές με τον αντιπρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον Χρήστο Χατζηαντωνίου, και φρόντισε και ήρθε σήμερα ο αρμόδιος επιστάτης του, που είναι εδώ για τον νομό, τον ΕΛΓΑ της Αλεξανδρούπολης. Και αύριο ή μεθαύριο θα έρθει και κλιμάκιο του ΕΛΓΑ συντονισμένα να κάνουμε μια καλύτερη εκτίμηση των ζημιών, γιατί σήμερα είναι δύσκολη και πρόσβαση στα χωράφια, αλλά και δεν μπορούμε να δούμε και τίποτα. Βλέπουμε μόνο νερό. Θα λέγαμε ότι σε πάρα πολλές μεγάλες γεωργικές εκτάσεις έχουμε μεγάλες ζημιές. Παντού, παιδιά, στα περισσότερα χωριά που ξέρω, όχι μόνο στο δικό μας το Δήμο, στον Τόπιρο, αλλά και στο Δήμο της Γεννησέας, υπάρχουν μεγάλες καταστροφές. Και κυρίως σε καλλιέργειες που ήταν στάρι και ελαιοκράμβη. Ήταν η χρονιά, ξεκίνησε με δυσκολίες λόγω ανοβρίας και δεν είχαν φυτρώσει καλά, και τώρα έρθει και τα αποτελείωσε εντελώς. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και είπαμε, μιας και έχει αλλάξει ο τρόπος πληρωμής των αγροτών προς τον ΕΛΓΑ και γίνεται άμεσα μέσω των επιδοτήσεων, θέλουμε και εμείς να αποζημιωθούμε άμεσα. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα πλέον. Βιβλική όμως είναι καταστροφή και στο ζωικό κεφάλαιο, αφού τα ζώα πνίγηκαν, καθώς τα μαντρία μετατράπηκαν σε παγίδες θανάτου λόγω της νεροποντής. Δυστυχώς έχουμε τη μαντρία πλημμυρισμένα, έχουν πνίγει πάρα πολλά ζώα και έχουν καταστραφεί και πολλές ζωοτροφές. Και εδώ πρέπει να έρθουν οι αρμόδιοι του ΕΛΓΑ να κάνουν τις εκτιμήσεις και άμεσα. Βλέπετε, εδώ το πρόβλημα είναι ακόμα πιο άμεσο, γιατί όντως τα ζώα τα περισσότερα ήταν σε παραγωγή, είχαν γάλα και κάποια άλλα είναι μικρά, σε λίγο καιρό θα ήταν προς πώληση. Λοιπόν, και παρατηρούμε ότι όλος ο αγροτικός τομέας έχει πληγεί από τις νεροποντές εδώ στην περιοχή. Όλος είναι καταστροφή βιβλική, θα έλεγα. Τεράστια προβλήματα έχουν όλοι, άπαντες. Οπότε περιμένουμε τον ΕΛΓΑ και το βολητή να βοηθήσει. Και από ό,τι βλέπουμε, κύριε Δελάτση, ότι προσπαθούν οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι να περισσώσουν ό,τι έχει απομείνει. Ναι, βλέπετε με ό,τι μέσα διαθέτει ο καθένας, αλλά και με βοήθεια των Δήμων αλλά και της περιφέρειας, ανοίξαμε όπου χρειαζόταν κάποια αυλάκια, κόψαμε δρόμους. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Ήταν πολύ μεγάλη βροχόπτωση και δεν περιμέναμε να είχαμε τέτοια αποτελέσματα. Και βλέπετε ήδη εκ τους κτηνοτρόφους. Είναι και αυτοί και προσπαθούν να σώσουν όσα ζώα δεν έχουν πνιγεί. Στο μεταξύ, με αίτησή του στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ο αντιπεριφερειάρχης Φώτης Καραλίδης ζητά να κηρυχθούν οι Δήμοι του Πύρου και Αυδείρων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, αφού η θεομηνία που έπληξε την περιοχή θυμίζει ημέρες του 97. Πλημμυρισμένος είναι και ο οικισμός του Κουτσού και της Ποταμιάς, όπου παρουσιάζονται τα σοβαρότερα προβλήματα και το ύψος του νερού φτάνει το μισό μέτρο. Μεγάλες είναι οι καταστροφές που έχουν σημειωθεί σε ακτινοτροφικές μονάδες, έχοντας απολέσει πάνω από 100 τόνους ζωοτροφών, χωρίς μέχρι στιγμής απώλεια στο ζωικό κεφάλαιο. Όλοι συνιστούν ψυχραιμία και να υπακούν στις υποδείξεις των αρμοδίων, ιδιαίτερα στους δρόμους όπου κόβεται η κυκλοφορία.